φυσιογνωμία του Big Brother, αν μας ρωτάτε. Και αμέσως μετά κοντά μας θα είναι η αδελφή του η Ελένη, η οποία θα μας μιλήσει για τα εξής. Καταρχήν, για τον αδελφό της, ποιος είναι αυτός ο άνθρωπος που έχουμε ακούσει ότι είναι διάνοια, ότι έχει ένα μυαλό πάρα πολύ δυνατό, ορκωτός λογιστής στην Νότια Αφρική και μετά ξαφνικά είπε ότι όχι, τα παρατάκω, φεύγω. Για ποιο λόγο μπορεί να έγινε αυτό? Θα μας μιλήσει για έναν αραβόνα που έχει κάνει ο Ηλίας, το οποίο δεν το γνωρίζαμε βεβαίως και ο οποίος διαλύθηκε, και θα μας μιλήσει επίσης και για το πέρασμα του Ηλία από το modeling. Καταρίνα, διότι... Ναι, πες μου. Τίποτα, να πούμε ότι όταν έφευγε από την Αφρική ο άνθρωπος δεν ήξερε ότι θα πετύχει την Ντορέτα στην αναρρίχηση. Όχι, δεν θα το αλλά έχει μεγάλο ενδιαφέρον, γιατί θα δούμε και υλικό το οποίο μας έχει φέρει η Ελένη από την ιστορία που είχε τον Ταραβέρι, θα μπορούσε να το πει κανείς, του Ηλία με το modeling. Και νομίζω ότι έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Το modeling πότε ήταν στη ζωή του, ήταν όταν ήταν. Θα μας τα πει όλα σε λίγο η Ελένη. Α, θα μας τα πει. Θα το βρω το βίντεο και μας πει κοντά μας η Ελένη. Πάμε να το δούμε. Ηλίας, ο παίκτης που κέντρισε το ενδιαφέρον των τηλεθεατών με την εντυπωσιακή είσοδό του και τα σπαστά ελληνικά του. Ηλία, ναι. Κατά βάθος, εγώ είμαι σίγουρη ότι νευριάζεις με τον Φίλιππο. Όχι, ποτέ. Πώς? Πώς, δεν γίνεται δηλαδή να βγαίνεις εσύ και να κρατάει αυτός τις καλύτερες και σε να σου δίνει τίποτα. Δεν με πειράζει, ό,τι του περισσεύει τις παίρνω. Ο Ηλίας γεννήθηκε το 1963 στο Βελγικό Κονγκό. Δύο χρόνια αργότερα ήρθε στον κόσμο και η αδερφή του, η Ελένη. Στην ηλικία 4 ετών, οι γονείς τους αποφάσισαν να γυρίσουν στην Ελλάδα. Έμειναν για 2 χρόνια σε ένα διαμέρισμα στο Καλαμάκι, μέχρι που κάποια μέρα μπήκαν σε ένα αεροπλάνο και προσγειώθηκαν στη Ροδεσία της Νοτιού Αφρικής μόνιμα. Εκεί ο πατέρας τους άνοιξε ένα φούρνο. Μόλις ο Ηλίας τελείωσε το δημοτικό, μπήκε εσόπιστο σε γυμνάσιο Αρένων. 6 χρόνια αργότερα μετακόμισε στην πρωτεύουσα της Νοτιού Αφρικής, το Johannesburg, όπου και σπούδασε λογιστικά. Μπορώ να προτείνω κάτι? Ναι. Ωραία, θα διαχωρίσουμε τα χρήματα σε 2 ποσά, οκ? Okay? Ναι. Πες, κερδίσουμε την αποστολή. Θα έχουμε 210 ευρώ. Επιπλέον, μπορούμε να κάτι. Σας δίνω παράδειγμα. Πες τα 700 ευρώ, θα τρώμε standard όλη την εβδομάδα, θα συμφωνήσουμε τι θα έχει το μενού. Σου θα έχει κάτι να φάνε και εκείνη, θα έχει κάτι να φάνε εμείς. Το 82, οι ταραχές στη χώρα έφτασαν μέχρι τη Ροδεσία. Οι γονείς του αναγκάστηκαν να αφήσουν πίσω τους τα πάντα και στην κυριολεξία μέσα σε μία νύχτα να εγκαταλείπουν την πόλη έχοντας στα χέρια τους μόνο μία βαλίτσα. Μετακόμισαν στην πρωτεύουσα μαζί με τα δυο τους παιδιά, τον Ηλία και την Ελένη, οι οποίοι τότε σπούδαζαν στο πανεπιστήμιο. Μετά μπήκε στη ζωή του Ηλία η Χριστίνα. Έζησαν έναν μεγάλο έρωτα, ο οποίος έφτασε ένα βήμα πριν από τα σκαλιά της εκκλησίας. Σε κάποιο σημείο όμως η μαγεία χάθηκε. Ο αραβόνας διαλύθηκε και ο Ηλίας με τη Χριστίνα χώρισαν. Παρ' όλα αυτά ο Ηλίας δεν έχασε ούτε το κουράγιο του, αλλά ούτε και την καλή του διάθεση. Άρχισε να ταξιδεύει. Γαλλία, Σουηδία και Αγγλία είναι μόνο μερικές από τις τάσεις του στα ταξίδια που κάνει σε ολόκληρο τον κόσμο. Το 2002 αποφάσισε εντάχθηκε να εγκατασταθεί μόνιμα στην Ελλάδα. Του αρέσει πάρα πολύ η μουσική. Τα τελευταία χρόνια έχει επισκεφθεί πολλές φορές όλες τις μεγάλες πίστες. Αυτό φαίνεται και από τη φωτογραφία που είχε αγκαλιά με τον Γιάννη Πλούταρχο. When you love a woman, tell her that she's really wanted. When you love a woman, tell her that she's the one. Για πες, Ρελία, για πες, τι έγινε, για πες. Μακριά σου δεν ζω. Κάτσε, λοιπόν. Θα ξανακαταστρέφω τον οργανισμό μου. Ο Ηλίας λατρεύει τα παιδιά. Μέχρι στιγμής δεν έχει καταφέρει να κάνει οικογένεια, γι' αυτό και έχει τα παιδιά της αδερφής του σαν δικά του. Κάθε λίγους μήνες αφήνει τα πάντα και επισκέπτεται τους δύο ανιψιούς του στην Αγγλία. Όνια έχασε τη μητέρα του, η οποία τον τελευταίο καιρό είχε κάποια προβλήματα υγείας. Παρόλο που ήταν άρρωστη, ο Ηλίας δεν σκέφτηκε ποτέ να την βάλει σε κάποιο ίδρυμα. Προτίμησε να την προσέχει κάθε στιγμή ο ίδιος, μέχρι την ημέρα που έφυγε. Για να ξεπεράσει το χαμό της, πέρασε καιρός. Το αγαπημένο του χόμπι είναι η φωτογράφηση. Τα τελευταία χρόνια έχει τραβήξει χιλιάδες φωτογραφίες. Ο ίδιος όμως είναι μέσα σε ελάχιστες από αυτές. Του αρέσει να κάνει εκπλήξεις και πλάκες στους συγγενείς και στους φίλους του, ενώ δεν σταματάει στιγμή να χαμογελάει. Το γάμο της αδερφής του μάλιστα έλουσε με σαμπάνια όλους τους καλεσμένους. Είχε και μια μικρή πορεία ως μοντέλο, καθώς στην Νότια Αφρική είχε φωτογραφηθεί για μια διαφήμιση εταιρείας. Η παρουσία του στο Big Brother είναι σίγουρο ότι δεν θα αφήσει κανένα συγκίνητο. Τι γλυκός άνθρωπος. Και κοντά μου έχω έναν
έναν άνθρωπο που είναι επίσης τόσο γλυκός όσο ο Ηλίας, είναι αδερφή του, η Ελένη Παχύνα, την ευχαριστώ πάρα πολύ που είμαι εδώ. Ελένη, πραγματικά σε βλέπω έτσι όπως μας κοιτάς όλους και είσαι συγκινητική. Και εγώ είμαι συγκινημένη που σε γνωρίζω από κοντά και ευχαριστώ που με καλέσατε. Εμείς χαιρόμαστε πολύ που είσαι μαζί μας και θέλουμε να μας πεις για όλα αυτά που ακούσαμε λίγο στο βίντεο που έχουμε ετοιμάσει για τον Ηλία, αλλά υπάρχουν και πολλά πέρα από αυτά, τα οποία θα συζητήσουμε μαζί σου σε εντάξει. πάρα πολύ λίγο. Okay, εντάξει. Εντάξει. Okay. Πάμε λοιπόν γρήγορα στην πλήρη το διάλειμμα και ξαναρχόμαστε με την Ελένη. Λοιπόν, όπως μας αφήσετε, μας ξαναβρίσκεστε, εδώ στις καρέκλες μας έχουμε στις δύο εννοώ, εγώ μαζί με την Ελένη την Παχή, η οποία είναι αδελφή του Ηλία. Του Ηλία που έχει κάνει τόσο εντύπωση σε όλους, Ελένη, πραγματικά σε όλο τον κόσμο. Είναι τόσο γλυκός άνθρωπος, τόσο ευγενής, έχει δηλαδή πραγματικά κερδίσει καρδιές. Και μάλιστα, εχθές ήταν ο Πέτρος Κωστόπουλος στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Α, ξεκινά μια εκπομπή σήμερα και μιλούσε λοιπόν γι' αυτό και τον ρώτησαν ποιος είναι ο αγαπημένος του παίκτης μέχρι στιγμής στο Big Brother, είπε τον αδερφό σου. Το πιστεύω, πολύ ωραία. Λοιπόν, για πες μας τώρα. Ο Ηλίας, πώς, τι τύπος ήταν, ήτανε πάντα έτσι από μικρός? Πάντα, από μωρό ήταν τρομερός. Έκανε τα πάντα για όλους, είναι γενναιόδωρος, έχει απίστευτη καλοσύνη μέσα του. Προτιμάει να υποφέρει ο ίδιος και βοηθάει τους πάντες. Είναι, δεν μπορώ να σας εξηγήσω, όταν έρχονται από το εξωτερικό, από Καναδά φίλοι, αφήνει τα πάντα, τους γυρίζει την Πελοπόννησο, τους πάει στα νησιά. Του λέω ότι πρέπει να αφήσεις τη δουλειά και να γίνεις tour guide, γιατί ξέρει την Αθήνα. Κάθε Σαββατοκύριακο είναι κάτω στο κέντρο, γυρίζει στα σοκάκια, στο ψηρί, ξέρει την Αθήνα απ' έξω. Είναι απίστευτο άτομο. Και πώς σου φαίνεται, Ελένη, όπου ο αδελφός σου έχει περάσει κάποια χρόνια, ας πούμε, και που είναι τόσο πολύ καλός άνθρωπος και ευγενικός, πώς δεν έχει φτιάξει ακόμα τη ζωή του? Ακούσαμε ότι είχε έναν αποτυχημένο αραβόνα. Μάλιστα. Καλά, αυτό συμβαίνει σε πολλούς ανθρώπους, ούτως ή άλλως, αλλά θέλω να πω πώς το αντιμετώπισε. Στην Νότια Αφρική είχε γνωρίσει μια κοπελίτσα που ήταν μηχανικός και δυστυχώς ήταν πολύ δυναμική και επειδή ο Ηλίας είναι μαλακός, της έκανε όλα τα χατήρια. Και πολύ όμορφη. Και της έκανε τα χατήρια, αλλά εκεί που έγινε ο αραβόνας δεν προχωρήσανε. Γιατί ο Ηλίας, παραδείγματος χάρη, ήθελε στρογγυλό χαλί για την τραπεζαρία. Και εκείνη ήθελε τετράγωνο, τα αντίθετα. Και όλο του φέρνει αντίρρηση και ίσως ήταν το τυχερό να μην γίνει. Καλά, προφανώς. Μάλιστα. Και μάλλον είναι και καλύτερα τώρα ενδεχόμενο, δεν ξέρουμε τώρα πώς μπορεί να έχει εξελιχθεί. Αυτό τον είχε επηρεάσει τότε, τον είχε πειράξει. Τον είχε πειράξει λιγάκι, αλλά δεν έμεινε... Ξέρετε, δεν πληγώθηκε για πολύ. Το ξεπέρασε σε 6 μήνες και άρχισε πάλι να βγαίνει, γιατί γενικά λατρεύει τη ζωή, τα ταξίδια. Και τα παιδιά σου. Και τα παιδιά. Σε ρώτησα προηγουμένως για την δημιουργία οικογένειας, γιατί ξέρουμε ότι αγαπάει τρελά τα παιδιά σου. Μάλιστα. Και μάλιστα αυτό σαν...